Όχι, ήθελα να πω. Μου λέγει η Ελένη σήμερα στο καμαρίνι. Μου έκανε ένα σαν τεστ. Μου λέει, ξέρεις αυτό το τραγούδι, ποιος το έχει γράψει? Ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Της λέω, όχι, γιατί θα έπρεπε. Όχι, μου λέει, αλλά άμα σου πω ποιος το έχει γράψει, δεν το πιστεύεις. Δεν θα σου πάει το μυαλό ότι αυτό το πρόσωπο έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Ποιο τραγούδι μου λέγες, Ελένη? Και όμως εγώ, είμαι τρελός και σε αγαπάω. Ναι. Και λέω κι εγώ, πού να ξέρω ποιος το έχει γράψει τώρα από όλους τους τυχουργούς που έχουν δώσει πολύ επιτυχημένα λαϊκά τραγούδια. Μου λέει, σε μήνα διγενή. Ναι. Μου άνοιξε το στόμα της, λέω, είσαι σίγουρη? Σοβαρά. Ναι, ισχύει, ναι. Και υπάρχουν και φήμες ότι έχει γράψει και άλλα τραγούδια, όμως με ψευδόνυμο, για να μην φαίνεται ότι τα έχει γράψει εκείνη. Σε αυτό το τραγούδι έχει γράψει έχει δώσει το όνομά της? Ναι, ναι, έχει δώσει το όνομά της. Είναι γνωστό ότι είναι σε μήνα διγενή. Όπως επίσης εγώ σήμερα έμαθα, παίρνοντας αυτό το θέμα, ότι έχει γράψει στίχους σε τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, η Ρούλα Κορομιλά. Ποιο τραγούδι? Το Διπλό Παιχνίδι. Ναι. Αλήθεια. Το Διπλό Παιχνίδι. Η Ρούλα Κορομιλά. Το 2000 νομίζω. Κάπου εκεί, 2000-2002. Ή ξέρατε εσείς ότι έχει γράψει ο Λάκης Λαζόπουλος το τραγούδι «Βάλαμε φωτιά στα φρένα»? Το μόνο είναι που γνωστό. Ξέραμε, η αλήθεια. Είναι γνωστό. Και πολλοί άλλοι που δεν περιμέναμε. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με στιχουργούς που δεν ξέραμε ότι έχουν και αυτό το ταλέντο. Μάλλον ανθρώπους που είναι δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, αθλητικογράφοι. Οτιδήποτε άλλο εκτός από στιχουργοί, πολύ γνωστοί και που έχουν γράψει τραγούδια. Για να δούμε ποιοι είναι. Είναι τραγούδια που ξέρουμε, έχουμε ακούσει, έχουμε χορέψει. Δεν ξέρουμε όμως ποιοι έχουν γράψει τους στίχους. Και αυτό γιατί, όπως θα δούμε, οι περισσότεροι δεν είναι επαγγελματίες του είδους, κάποιοι που γράφουν και ξαναγράφουν τραγούδια. Το έχουν κάνει μετρημένες φορές και οι περισσότεροι μας ξάφνιασαν μάλλον ευχάριστα. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε. Το Μηδέν κλείνει φέτος 20 χρόνια από την ημέρα που κυκλοφόρησε και είναι ένα από τα τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Τους στίχους έχει γράψει ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 12 ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βύσης στη δεκαετία του 80, τους στίχους του οποίου έγραψε ο συνάδελφός της, Φίλιππος Νικολάου. Δεν αντέχω να σε βλέπω μόνο στα κρυφά. Δεν αντέχω να μη σε έχω δίπλα μου ξανά. Η Νατάσα Θεοδωρίδου κυκλοφόρησε το 2000 το άλμπουμ «Θα μιλήσω με τα αστέρια» και μέσα σε αυτό ερμήνευε και ένα τραγούδι με τίτλο «Διπλό παιχνίδι», τους στίχους του οποίου έγραψε η Ρούλα Κορομιλά. Γυναίκες, παίζω για να χάσω, γι' αυτό θα πατεβάσω στο φοβερό μου look. Η Ισαβέλα Βλασιάδου έπαιζε και συνυπέγραφε το σενάριο της σειράς «Στον αστερισμό της γραβάτας» το 1993. Γι' αυτό ίσως έγραψε και τους στίχους στο τραγούδι των τίτλων της «Γυναίκες» με τη φωνή του αξέχαστου Βλάση Μπονάτσου. Όμως εγώ, όμως εδώ είμαι τρελός και σ' αγαπάω. Στην κατηγορία δημοσιογράφη, η Σεμίνα Διγενή έγραψε τα λόγια στο τραγούδι «Όμως εγώ είμαι τρελός» που ερμήνευσαν τα παιδιά από την Πάτρα. Λέγεται μάλιστα πως εκείνη έχει γράψει κι άλλο τραγούδι, αλλά με καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Κι εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Οικονομέας έγραψε τους στίχους σε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Η Στέλλα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1982 στο δίσκο «Φοβάμαι». Σε νοσταλγώ, σαν μια ανάμνηση παλιά σε νοσταλγώ. Είσαι το όνειρο που έγινε κομμάτια. Και ο αθλητικογράφος Γιάννης Αργυρίου έγραψε μια μεγάλη επιτυχία για τον Λευτέρη Πανταζή στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ένα τραγούδι με τίτλο «Σε νοσταλγώ». Να μην έχω να θυμάμαι όλα αυτά που με πονάνε, ας χαθείς. Και επιστρέφουμε στους ηθοποιούς με το «Ας χαθείς» του Χρήστου Θηβαίου σε στίχους του καλού του φίλου Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Δεν ξέρω αν μας ζηλεύουνε ή απλώς αν με λυπούνται. Ξέρουν τι είναι το μαζί, γι' αυτό δεν αγαπούν. Ο Θοδωρής Αφθερίδης έγραψε τους στίχους στο «Από έρωτα», τραγούδι που έντυσε μουσικά την ομώνυμη ταινία με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μη γυρίσεις,
τίποτα μη ζητήσεις. Κι ένα βράδυ μη με χαρανίσεις. Η Βέτα Μπετίνη υπογράφει τους στίχους ένα από τα θρυλικότερα τραγούδια της δεκαετίας του 80, το «Μη γυρίσεις», από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Και βέβαια η Ελένη Ράντου έγραψε τους στίχους για το «Πεθαίνω για σένα», κομμάτι που ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία ο Γιώργος Μαργαρίτης. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Είδες όμως. Πόσο απαλού πραγματικά, αυτά, ναι, ο αθλητικογράφος. Ο Γιάννης Αργυρίου. Φοβερό. Σε νοσταλγώ. Και πού τον βρήκε τον Πανταζή για να του το δώσει, μου κάνει την εντύπωση. Δηλαδή σκέφτομαι ότι εντάξει, η Ράντου ήταν η ταινία τη, το στήσε μόνη τη βεβαίως, έγραψε Θερίδης, και τα λόγια. Ο Αθερίδης το ίδιο, αλλά. Άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση με τους τραγουδιστές ή πόσο μάλλον με τις εταιρείες, γιατί παλαιότερα έχω την εντύπωση ότι. Που ήταν και πολλές δισκογραφικές εταιρείες, υπήρχαν παραγωγοί που ασχολιούνταν με αυτό, μαζεύαν στίχους, ψάχναν να δουν σε ποιους συνθέτες τα δώσουν. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, μέχρι να φτάσει τον τραγουδιστή, έχει και μια διαδρομή. Εκτός αν ξέρεις τον τραγουδιστή και πας κατευθείαν και του λες, δες το αν σ' αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Λευτέρης Πανταζής ασχολείται με το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι κάπου εκεί θα γνωρίζονταν. Γιατί ο Λευτέρης παλιά είχε και τον Πανιόνι. Δηλαδή ήταν μέσα στο χώρο, οπότε ο Γιάννης Αργυρίου προφανώς κάπου τον βρήκε. Ο Γιάννης Αργυρίου ήταν πολύ γλυκός και πήγαινε μπουζούκια. Και αυτό, και αυτό παίζει. Γιατί η Βέτα Μπετίνη το «Μη γυρίσει», τι άσμα, τι τραγούδι. Το θέμα είναι η ερώτησή μου, κάποιος από αυτούς συνέχισε, δηλαδή έγραψε και άλλους στίχους ενδεχομένως. Αυτό μάλλον δεν το ψάξε κανείς μας. Ο Λάκης Διαζόπουλος πιστεύω έχει γράψει, νομίζω έχει γράψει και σε άλλο. Παλιά η Ελένη Γελαλή που έγραφε στιχάκια έδωσε πουθενά σε κανένα. Όχι, τα μάζευε και κάθε φορά έψαχνε ένα μέσον για να φτάσουν σε ένα τραγουδιστή. Και ήταν και ωραία, αρέσει, πήγανε χαμένα. Ήταν πολύ ωραία, ναι. Ήταν ωραία, τα και διαχρονικά.